Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ στο ένα Channel. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς, όπως κάθε απόγευμα, για να σας κάνουμε παρέα, να σας συντροφεύσουμε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6.30 μέχρι τις 7.30. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας με θέματα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα και αργότερα θα πάμε και στην περιφερειακή αλλά και στην πανελλαδική σας ενημέρωση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Διαμαντή Σταγίδη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, για να μιλήσουμε λίγο μαζί του για τον σύνδεσμο. Κύριε Διαμαντή Σταγίδη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο τι γίνεται με τον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, καταρχήν. Λοιπόν, ο σύνδεσμος μετά από μια περίοδο κλεισίματος, όπως έγινε με όλους τους συλλόγους, τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικά μόνο με το Ζέφυρο έχουμε λειτουργήσει. Όπως είναι γνωστό, Ζέφυρος είναι τμήμα που ανήκει στον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Φαντάζομαι το γνωρίζουν οι καβαλιώτες. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουμε να ετοιμάζουμε τη στέγη για νέες δραστηριότητες. Οπότε και το θεατρικό θα ξεκινήσει πρόβες. Ήδη έχουμε εκδώσει το δεύτερο τεύχος του υπόστεγου που κυκλοφορεί ιντερνετικά. Τον Μάιο ετοιμάζουμε μια έκθεση ζωγραφικής και βλέπουμε στη συνέχεια. Εξίσου έχετε και μια δράση, μια εκδήλωση. Λοιπόν, ναι, τώρα βέβαια στην επικαιρότητα είναι η εκδήλωση της Κυριακής για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Όπως είναι γνωστό, 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, αλλά πέφτει Δευτέρα, οπότε θα το γιορτάσουμε Κυριακή με μια εκδήλωση που οργανώνουμε στην Μεγάλη Λέσχη στις 8 το απόγευμα. Η διοργάνωση λέγεται «Λογοτέχνες διαβάζουν ποίηση» και θα διαβάσουν ποίηση οι Αξιώτης, Γκόνης, Κατιώνη, Πασχαλίδου, Τριανταφυλλίδου και Χαρπαντίδης. Είναι τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες λογοτέχνες που έχουν σχέση με την Καβάλα. Και την εκδήλωση όλη συνοδεύει στο πιάνο ο Κώστας Τσαφής. Κύριε Σταγίδη, Κυριακή, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα. Θέλω λίγο να μας πείτε τώρα πώς βιώσατε αυτή την κατάσταση της πανδημίας. Είμαστε πλέον και επίσημα στα 2 χρόνια πανδημίας. Μας πείτε λίγο πώς βιώσατε αυτά τα 2 χρόνια σαν σύνδεσμος και τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, αν βλέπετε βήματα προς την κανονικότητα, περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες δράσεις από το δικό σας σύνδεσμο. Εμείς πραγματικά έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια εντελώς. Δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε καθόλου σε συνδυασμό και με τον Ζέφυρο που διαθέτουμε, ό,τι εκδηλώσεις είχαμε να διοργανώσουμε τις κάναμε καλοκαίρι, οπότε δεν μπήκαμε καθόλου στο χώρο μέσα. Γι' αυτό λέω τώρα ότι ξεκινάμε να τον καθαρίσουμε, να τον απολυμάνουμε και να αρχίσει να λειτουργεί. Φαντάζομαι με αυτά που ακούω ότι πλέον θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα πράγματα. Δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα πράγματα. Θα κάνουμε πάντα βέβαια ότι σύμφωνα με ό,τι ορίσει η πολιτεία. Άρα με τη χαλάρωση των μέτρων, με βήματα προς την κανονικότητα και αν βέβαια μειωθούν και τα κρούσματα και μας επιτρέψουν όλες αυτές τις δράσεις, τους συνωστισμούς, θα λειτουργήσετε κανονικά. Ναι, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργήσουμε. Στα σχέδια είναι κάποια σεμινάρια που συζητάμε να οργανωθούν για την τέχνη, στη ζωγραφική, στη στέγη. Οπότε ήδη οργανώνουμε αρκετά πράγματα. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσει ο χώρος μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναεπιθυμίσουμε ότι η δικιά σας εκδήλωση είναι την Κυριακή στις 8 το απόγευμα στην Μεγάλη Λέσχη. Είναι μία βραδιά αφιερωμένη στη πίεση, θα έλεγα. Αφιερωμένη στην ποίηση, επειδή όπως είναι γνωστό ο χώρος είναι περιορισμένος και, και τα πιστοποιητικά και κλειστός, πρέπει να είναι εμβολιασμένοι όσοι έρθουν, θα γίνεται ο έλεγχος
ο προβλεπόμενος των πιστοποιητικών και ελπίζουμε να μην έρθει, να μην χρειαστεί να διώξουμε κόσμο, μακάρι να έρθει κόσμο να γεμίσει όσο βέβαια προβλέπεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση με το χώρο που υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε το δικό σας μήνυμα για το πώς βιώσατε την πανδημία, αλλά και μας μεταφέρετε για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή Αν θέλετε, συνέχεια. Μπορείτε να προβάλλετε την αφίσα που υπάρχει στο ίντερνετ για να θυμίζει στους καβαλιώτες την εκδήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.